Είμαστε εδώ στον Ερευνητή του Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα των υδρογων ανθράκων, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηστάσου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Μιλάμε για μια ιστορική μέρα σήμερα, άλλη μια υπογραφή για την Κυπριακή ΑΟΣ στα οικόπεδα 10 και 11. Mm. Και πλέον είναι σημαντικό ότι θα έχουμε και κινήσεις για πετρέλαιο. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η Total είναι μια πολύ σοβαρή, πολύ ισχυρή εταιρεία και οικονομικά έχει για την τεχνογνωσία και το γεγονός ότι θα προχωρήσει εξ αρχής στην εντοπισμό, στην εξερεύνηση για τον εντοπισμό πετρελαίου. Αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο στην Κύπρο οικονομικά, αλλά και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα, δηλαδή, μιλάμε για νέα δεδομένα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι, το πετρέλαιο, εκτός από ότι η αξία του είναι πολύ πιο ψηλή σχέση με το φυσικό αέριο, μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ πιο νωρίς, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν λέμε σύντομα, εννοούμε σε 3 με 4 χρόνια. Δηλαδή η πρώτη φάση θα προχωρήσει, ας πούμε, σε τρισδιάστατες σεισμικές μετρήσεις. Μετά θα πρέπει να φέρει την πλατφόρμα η οποία θα αρχίσει με την εξερευνητική γεώτρηση που είναι η πρώτη φάση του εντοπισμού. Και ευχόμαστε ότι σε 3 με 4 χρόνια θα γνωρίζουμε την ύπαρξη πετρελαίου και τότε νομίζω θα είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη θέση. 3 με 4 χρόνια δηλαδή είναι το πιο νωρίς που μπορούμε να έχουμε τις ενδείξεις. Οι ενδείξεις από πού θα υπάρχουν? Ναι, ναι. Αυτό το σημαντικό ότι στο 10 και 11 υπάρχουν ήδη από τα διδιάστατα σεισμικά που έχουν, διδιάστατα που έχουν κάνει οι PNGU, υπάρχουν PNGUs, έχουν βρει στοιχεία, ας πούμε, στα οποία η Pacific Frontline έχει εκδώσει επεξηγηματικούς reports ουσιαστικά και βάσει αυτό θα προχωρήσουν να διεξάγουν και τρισδιάστατα σεισμικά, τα οποία αφού επεξεργαστούν θα εντοπίσουν την περιοχή. Τα τρισδιάστατα είναι πιο έγκυρα, ναι, με την έννοια ότι δείχνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, βασικά έχουν περισσότερη ακρίβεια ως στον εντοπισμό των υποσχόμενων δομών, γεωλογικών δομών μέσα στο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αυτά μπορούν πολύ πιο εύκολα να εντοπίσουν που βρίσκεται το πετρέλαιο, το οποίο είναι σε μεγαλύτερο βάθος. Εδώ να πω κάτι πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα δεν έχει οριχθεί κάποια γεώτρηση η οποία να φτάσει στο αναμενόμενο βάθος, το οποίο υπολογίζεται στα 7,5 χιλιόμετρα κάτω από την το βάθος για φυσικό αέριο μέχρι που φτάνει, για να δούμε τη διαφορά. Μέχρι τώρα έχουν φτάσει στα 5,5 μέτρα. Και πάμε άλλες 2.000 μέτρα πάμε ακόμα πιο κάτω. Περίπου 2.000 κάτω. Και ευελπιστούμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια γεώτρηση η οποία να φτάσει. Έχει επιχειρήσει Νόμπολ, αλλά έχει αποτύχει, διότι αυτές είναι πιο επιστημονικά, ας πούμε, και τεχνικά είναι πιο απαιτητικές και πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητο σχεδιασμός εξ αρχής. Δηλαδή, αρχίσανε, αλλά λόγω των ψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών είχαν σταματήσει. Ενώ τώρα σχεδιάζουμε εξ αρχής τη γεώτρηση και πάμε στοχευμένα για πετρέλαιο που είναι σημαντικό. Η Total έχει περισσότερη εμπειρία. Βασικά αυτό είναι το πολύ. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε και την εμπειρία μιας εταιρείας. Η Total είναι μια από τις πιο σοβαρές εταιρείες, ας πούμε. Απλά να πούμε ενδεικτικά ότι εργοδοτεί 96.000 κόσμο, έχει πάρα πολύ τεχνογνωσία, εμπειρία, έχει σταθμούς υγροποίησης, έχει FPSOs, τα οποία θα χρειαστούν και η εμπειρία και η τεχνογνωσία και ο κόσμος και η οικονομική επιφάνεια και η Γαλλία που είναι σαν δύναμη μπορεί να την υποστηρίξει. Οπότε μπορούμε να έχουμε υποσχόμενα αποτελέσματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή 3-4 χρόνια μας είπατε θα έχουμε το πετρέλαιο. Εκεί δεν χρειάζονται πολλές υποδομές όπως το φυσικό αέριο. Ναι. Δηλαδή αγωγή και όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Η πρώτη φάση, η φάση της εξερεύνησης, τα κόστα είναι περίπου τα ίδια. Αυτά να μπορούμε να πούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά το πιο σημαντικό ότι δεν θα χρειαστεί μερική επεξεργασία και εκεί μπορεί να εγκατασταθεί μια πλωτή μονάδα ουσιαστικά FPSO ονομάζονται αυτά, στο οποίο θα τη χάνει μερική επεξεργασία στο πετρέλαιο και απευθείας θα φορτώνεται πάνω σε τάνκερς, το οποίο μπορούμε να το πουλούμε επί τόπου. Ενώ στην περίπτωση του φυσικού αερίου πρέπει να κατασκευαστούν και οι αγωγοί υποθαλάσσιοι να γίνει επεξεργασία και αυτό να μεταφέρεται και αφού κατασκευαστεί και ο σταθμός υγροποίησης, το οποίο θα πάρει 5 με 6 χρόνια και είναι πολύ δαπανηρό, θα σπρώξει όλα τα πράγματα, ας πούμε, σε περίπου 10 χρόνια από τον εντοπισμό μέχρι την αξιοποίηση. Στην περίπτωση όμως της Total έχει αρκετά έργα, ας πούμε, τα οποία είναι επιτυχή και είναι κερδοφόρα. Οπότε αν έχει την τεχνογνωσία και μπορεί να τη μεταφέρει και να εκπαιδεύσει και Κύπριους αν χρειαστεί, ώστε να μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον τομέα του πετρελαίου που είναι και πιο προσοδοφόρος και πιο υποσχόμενος. Και ειδικά με τις τιμές που έχουν σήμερα τα καύσιμα, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό θα είναι. Είναι 115 δολάρια το βαρέλι. Ακριβώς, έχει ανέβει στα ύψη και έχουμε και αυξήσει εδώ στην Κύπρο. Θα τις δούμε στην πορεία με τους πρατηριούχους. Άρα ο Ερατοσθένης, για τον οποίο όλοι μιλούν, την περιοχή τη συγκεκριμένη, τι ενδείξεις έχει δώσει μέχρι σήμερα? Το υποθαλάσσιο όρος. Βασικά οι ενδείξεις που έχουμε είναι βάσει των σεισμικών και βάσει των ορισμένων εκτιμήσεων που έχει κάνει το US Geological Survey πάνω σε αυτά και βάσει, ας πούμε, αυτά που έχουν κάνει στην ΑΟΣ της Αιγύπτου. Αλλά δεν έχει γίνει εξερευνητική γεώτρηση
ώστε να δείξει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να προχωρήσουμε στο αναμενόμενο βάθος, να κάνουμε όλους τους σχεδιασμούς, ώστε να γνωρίζουμε, διότι αν δεν τελείσουμε, δεν θα ξέρουμε. Ότι και αν μπούμε, θα είναι θεωρητικά. Αλλά οι πιθανότητες είναι αρκετά ψηλές. Άλλωστε, γι' αυτό παίρνει αυτό το ρίσκο η Total. Το να προχωρήσει εκεί και να επικεντρωθεί και στο πετρέλαιο. Ακριβώς. Και αυτές οι εταιρείες σίγουρα δεν μοντάρουν τυχαία. Οπότε είμαστε αρκετά τυχεροί, διότι έχουμε με το μέρος μας μια τόσο μεγάλη εταιρεία με τόση μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο και μιλάμε για κολοσσό. Οπότε, βάσει αυτού, μπορούμε να γίνουν και πολλοί σχεδιασμοί. Αλλά και η Κύπρος πρέπει να είναι αρκετά προετοιμασμένη για αυτά τα επόμενα βήματα που θα γίνουν σε 2 με 3 χρόνια. Άρα, πρώτα θα πάει για πετρέλαιο από ό,τι φαίνεται και στην πορεία μπορεί να πάει και για φυσικό αέριο. Δηλαδή είναι ο ίδιος δρόμος, αν μπορώ να το θέσω έτσι στην απλή γλώσσα. Θα πάει, νομίζω, έχω την εντύπωση, θα πάει στοχευμένα για πετρέλαιο. Δεν σταματά κάτι αυτό βάσει των αναλύσεων που θα έχει από τις 3 διάστασης σεισμικές μετρήσεις να ψάξει και για πετρέλαιο. Απλά το πετρέλαιο είναι πιο εύκολα εμποροποιήσιμο, είναι πιο ψηλή η τιμή του κτλ. Οπότε έχει πλεονεκτήματα συγκριτικά να ψάξει πρώτα για πετρέλαιο. Οπότε αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Άρα, περιμένουμε το πετρέλαιο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάει και για φυσικό αέριο. Είναι σε εξέλιξη, ήδη έχουν πέσει υπογραφές και για τα υπόλοιπα οικόπεδα, το ΔΙΑ, το 3, το 9, με την έννοια ΚΟΚΑΣ και εκεί μια εταιρεία με τεράστια εμπειρία. Και το 9 θεωρείται το καλύτερο? Είναι αρκετά υποσχόμενο από πλευράς εντοπισμού φυσικού αερού. Φυσικά δεν αποκλείουμε και το ενδεχόμενο να υπάρχει και πετρέλαιο. Το σημαντικό από όλα αυτά είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα εταιριών, ENI, ΚΟΚΑΣ, Total τώρα, οι οποίες έχουν και την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία, και την τεχνική εμπειρία, αλλά και την οικονομική δύναμη, η οποία μπορούν να προχωρήσουν και με τις υποδομές που είναι το δύσκολο κομμάτι για να μπορέσει η Κύπρος να αντλήσει και τα αποθέματα, οικονομικά αποθέματα, για να μπορεί να προχωρήσει με τις υποδομές που στο τέλος της ημέρας, για να μπορούμε να δούμε τα οικονομικά ωφέλη, πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως σε αυτόν τον κατεύθυνση. Το ότι δόθηκαν 3 οικόπεδα σε μία εταιρεία, άλλα 2 σε άλλη, αυτό είναι θετικό ή αρνητικό? Το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε μεγάλους παίχτες, σοβαρές εταιρείες, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για την Κύπρο. Απλά να μην ξεχνάμε ότι είχαμε μόνο μια σοβαρή προσφορά στον πρώτο γύρο αδειοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε επαγρύπνηση, πρέπει να αναπτύξουμε τις υποδομές, τους μηχανισμούς ουσιαστικά, για να μπορούμε να ελέγχουμε και τις εταιρείες και να υπάρχει και συνεργασία, ώστε να είμαστε κι εμείς σε πολύ καλή θέση να ελέγχουμε ότι αυτά που γίνονται είναι αυτά που συμφωνούνται και είναι προς όφελος του κυπριακού λαού. Μάλιστα, άρα οι προοπτικές οι θετικές είναι ενώπιον μπροστά του κυπριακού λαού. Αναμένουμε να περάσουν αυτά τα δύσκολα χρόνια και να αρχίσει ουσιαστικά η εφορία, το καλό κλίμα και τα χρήματα να εισραίουν από τους υδρογονάνθρακες. Άρα εσείς θεωρείτε ότι με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν η Κύπρος θα έχει ωφέλη γενικότερα από το φυσικό αέριο σε 1, 2, 3 χρόνια? Ποιο είναι το συντομότερο? Από το φυσικό αέριο πρέπει να περάσουμε από τη φάση, τώρα είναι εξερευνητική, πρέπει να προχωρήσουμε στη φάση την επιβεβαίωση, να γίνουν οι επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα προχωρήσει και παράλληλα η Total. Οπότε, αν βρούμε πετρέλαιο, σίγουρα αυτό θα ανατρέψει τα δεδομένα άρδιν. Αν προχωρήσουμε με το φυσικό αέριο και προσάψουν και συμφωνία με το Ισραήλ κτλ., αυτό θα χρειαστεί, θα είναι η επόμενη φάση. Περίπου 5 με 6 χρόνια να το έχουμε στη στεριά και βάσει αυτού του σχεδιασμού, ο οποίος μπορεί να πάει παράλληλα, μπορούμε να προχωρήσουμε στο σταθμό υγροποίησης. Νομίζω ότι αν αντληθούν οι πόροι, ξεπεραστούν τα τεχνικά προβλήματα, τοποθετούν οι αγωγοί, ποντιστούν στο βυθό της θάλασσας. Άρα είναι ένα δυναμικό περιβάλλον, έχει πολλά πράγματα να γίνουν και πρέπει να χειριστούν και από τους κατάλληλα καταρτισμένους ανθρώπους, ώστε να γίνουν οι σωστές κινήσεις, διότι είναι η ελπίδα του τόπου αυτή. Μάλιστα. Το θέλαμε 2-3 χρόνια νωρίτερα το φυσικό αέριο. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας κάνουμε υπομονή, αλλά 2-3 χρόνια. Το σημαντικό και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ, κύριε Χαριστάσου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες.